Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η νεαρή Τζαμ ταξιδεύει από τη Λέσβο στην Κωνσταντινούπολη για να επιδιορθώσει ένα εξάρτημα από τη μηχανή του πλοιαρίου του θείου της. Εκεί θα συναντήσει τη Γαλλίδα Βρίλ και θα κάνουν μαζί ένα μουσικό ταξίδι αυτογνωσία στην ιστορία των κοριτσιών. Κινηματογραφεί ο πρώτος τσιγκάνος σκηνοθέτης Τόνι Γκαλτίφ. Η ταινία «Μποέμικη ζωή» είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Θα σε φτιάξουν και θα σε λυπάσει ξανά. C'est de la musique turque. C'est du rebetiko. C'est un mélange de grec et de turc, c'est très vieux. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Και ήθελα να ξέρω το πώς είναι η εμπειρία σου από το γαλλόφωνο φεστιβάλ εδώ, γιατί είναι η πρώτη σου φορά που έρχεσαι με γαλλική ταινία σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ. Ναι. Όταν ζούσα ακόμα στην. Όταν ήμουν ακόμα Αθήνα, έβλεπα κάθε χρόνο ταινίες στο φεστιβάλ. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος στην ΕΕ προβλήθηκε και χαίρομαι πολύ που ήμουν και στην μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Ήμουν μαζί μάλιστα με τον καθηγητή μου, τον Πέτρο Σεβαστίκογλου. Θα ήθελες να ταξιδέψεις λίγο με τη μνήμη σου πίσω και να μου πεις πώς έγινε η πρώτη επαφή με τον Τόνι Γκαλτίφ. Ναι, λοιπόν, το πρώτο casting που έκανα με τον Τόνι στην πρώτη μας συνάντηση μου λέει, ξέρεις να χορεύεις χώρο της κοιλιάς σου? Όχι. Ξέρεις να τραγουδάς ρεμπέτικα? Όχι. Ξέρεις να παίζεις μπαγλαμά? Επίσης, όχι. Και μου λέει, ωραία, μπορείς να περπατήσεις? Λέω, ναι. Και ήταν ένας μεγάλος διάδρομος, περπάτησα και μου λέει, ωραία, εντάξει, θα κάνεις την Τζαμ, εσύ η Τζαμ. Και μετά μου είπε ότι είναι επειδή περπατάω σαν τον Τσάρλι Τσάπλιν.